Γεια σας. Με μία μέρα καθυστέρηση και από μία διαφορετική γωνία αυτού του σπιτιού, σας καλωσορίζω σε αυτό το βίντεο, σε αυτό εδώ το κανάλι. Σήμερα, μετά από αυτή τη μικρή αποχή, είμαι εδώ για να σας μιλήσω για ένα βιβλίο που σας είχα παρουσιάσει στο Book Haul της περασμένης εβδομάδας. Είναι ένα βιβλίο που με έπεισε να ξεκινήσω να το διαβάζω πρώτο και ομολογώ πως δεν το μετάνιωσα. Πρόκειται για το «Χωράει όλη η αρχαιότητα στο ασανσέρ» του Θεόδωρου Παπακώστα. Το συγκεκριμένο βιβλίο έρχεται για να φέρει στο προσκήνιο τις μεγαλύτερες στιγμές της ελληνικής, αλλά όχι μόνο, και παγκόσμιας αρχαιολογίας, κάποιες φορές, στο προσκήνιο. Αυτό το βιβλίο έρχεται για να παρουσιάσει όλα όσα εμείς μπορεί να μην γνωρίζουμε, και όταν λέω εμείς, εννοώ από μαθητές μέχρι ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν την τύχη ή δεν επέλεξαν να ασχοληθούν με το αντικείμενο της ιστορίας και συγκεκριμένα της αρχαιολογίας. Οι πιο κομβικές στιγμές του ανθρώπου από τη στιγμή που περπάτησε πάνω στη γη, το πώς οργανώθηκε σε κοινωνίες, το πώς αυτές οι κοινωνίες εξέλιξαν τον πολιτισμό, το πώς τον εξέφρασαν μέσα από τη γλώσσα και από την τέχνη, την περίοδο της προϊστορίας αλλά και της πρωτοϊστορίας και μετά στις γνωστές ιστορικές περιόδους, χωρούν μέσα σε αυτό εδώ το μικρό βιβλίο. 300 με 310 σελίδες είναι συνολικά, αλλά παρουσιάζει με τόσο εύληπτο και ενδιαφέροντα τρόπο όλα όσα θέλουμε να μάθουμε και όσα χρειάζεται να ξέρουμε για να έχουμε απλώς μία αλληλουχία στο μυαλό μας και μία χρονική και ιστορική συνέχεια που αξίζει να διαβαστεί είτε από μικρούς είτε από μεγάλους. Αν κάτι μου άρεσε στο συγκεκριμένο βιβλίο είναι ότι ενώ έχει πάρα πολύ ιδιαίτερο χιούμορ, ενώ είναι απλά γραμμένο, δεν είναι απλοϊκά και δεν στερείται επιστημονικότητας. Είναι ένα από τα πιο ενδιαφέροντα κομμάτια του, το πώς μπορεί όλη η αρχαιότητα να χωρέσει στο ασανσέρ και γιατί επιλέγεται η συγκεκριμένη λέξη και ο συγκεκριμένος τόπος. Γιατί ένας αρχαιολόγος και ένας μη αρχαιολόγος κλείνονται σε ένα μεγάλο ασανσέρ, σαν αυτά των εμπορικών κέντρων. Και ξεκινώντας με την κλασική ερώτηση «Με τι ασχολείσαι?», έρχεται η απάντηση «Είμαι αρχαιολόγος» από τον έναν από τους δύο, και κάπως έτσι ξεκινάει η συζήτηση. Ερωτήσεις επί ερωτήσεων, πολλά πράγματα τα οποία αξίζουν να τα ρωτήσουμε σε κάποιον ο οποίος γνωρίζει και δεν χρειάζεται να ντρεπόμαστε για την άγνοιά μας, πρέπει κάποιος γνώστης σε οποιοδήποτε αντικείμενο να είναι εδώ να μας απαντήσει και αυτό κάνει ο συγκεκριμένος αρχαιολόγος. Απαντάει και αρχίζουμε εμείς μέσα από αυτή τη συζήτηση και από αυτό το διάλογο να μαθαίνουμε. Τελικά, το πιο ενδιαφέρον κομμάτι είναι η απάντηση που δίνεται στο αν χωράει όλη η αρχαιότητα στο ασανσέρ μέσα από το τέλος αυτού του βιβλίου. Σίγουρα μπορεί κανείς να καταλάβει ότι όλη η αρχαιότητα δεν μπορεί να χωρέσει μέσα στο ασανσέρ σε έναν μικρό χώρο. Και πολλές φορές μπορεί να μην μπορεί να χωρέσει σε μια ολόκληρη ζωή. Είναι τόσο ευρύ το συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο που δεν το επιτρέπει αυτό. Μπορεί όμως να χωρέσει όχι μόνο στο ασανσέρ, αλλά και οπουδήποτε η διάθεση για μάθηση, η διάθεση για επιπλέον μόρφωση, η διάθεση να έχουμε ανοιχτά αυτιά και να μην παρασυρώμαστε από την ψευδοεπιστήμη που τόσο εύκολα έρχεται να μας χαϊδέψει τα αυτιά μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να διαμορφώσει αυτό που θα λέγαμε απόψεις οι οποίες όχι μόνο στερούνται επιστημονικότητας, αλλά και μπορούν να γίνουν επικίνδυνες, τόσο για τον άνθρωπο όσο και για την κοινωνία. Και αναφέρομαι σε όλες αυτές τις θεωρίες συνωμοσίας που κυκλοφορούν και πολλές φορές θεμελιώνουν απόψεις επικίνδυνες, ρατσιστικές, εθνικιστικές. Παρόλα αυτά, το συγκεκριμένο βιβλίο έρχεται και γίνεται η απάντηση σε όλα αυτά. Και αυτό γιατί ο συγγραφέας, ο Θεόδωρος Παπακώστας, είναι διδάκτορ της αρχαιολογίας, του τομέα αρχαιολογίας και γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα το πώς μπορεί να το παρουσιάσει στο ευρύ κοινό το αντικείμενό του.
Και εδώ ερχόμαστε στον βασικό ρόλο της επιστήμης, που είναι να επικοινωνεί και να βρίσκεται σε ανοιχτό διάλογο με τον άνθρωπο και με την κοινωνία. Γιατί μόνο έτσι έρχεται και εξυπηρετεί τον βασικό σκοπό της και στόχο της, που είναι η διαμόρφωση συνείδησης, αλλά και η διάπλαση ηθικής. Όλα αυτά που μπορεί να φαίνονται θεωρητικά, μπορούν να απαντηθούν μέσα από αυτό εδώ το βιβλίο. Το συνιστώ ανεπιφύλακτα, είναι πολύ ωραίο, έχει πολύ γέλιο σε κάποια σημεία και μπορώ να πω ότι το ευχαριστήθηκα και μολονό ότι έχω σπουδάσει το συγκεκριμένο αντικείμενο, στα 2 πρώτα χρόνια των σπουδών μου είχα κάνει πολλά μαθήματα αρχαιολογίας, ήταν μια πάρα πολύ ωραία επανάληψη και όποτε θέλω να θυμηθώ κάτι σε σχέση με το συγκεκριμένο αντικείμενο, θα ανατρέχω εδώ και θα κάνω και εγώ την επανάληψή μου με πιο ευχάριστο τρόπο. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, αν ναι μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι και εμείς θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα, κανονικά το Σάββατο, με μία ακόμη βιβλιοπαρουσίαση. Μέχρι τότε να είστε καλά και να διαβάζετε αυτά που σας αρέσουν. Γεια σας!